Ραδιόφωνο με εικόνα. Δεν είναι τηλεόραση αυτό που κάνω. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να έχεις τον φασίστα αυτόν τον... πώς να το πω, όχι φασίστα, τον Ναζί, τον Μιχαλολιάκο να κάνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι και να υπάρχει μεγάλο κανάλι θα το παίξει 50 λεπτά μετά την έναρξη του. Είναι μπροστά, είναι θέμα για μπροστά. Δείχνει ότι κάτι υπάρχει, ένα αυγό του φιδιού στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να ξεκινάς για μια βλακεία, ας πούμε, που δεν σε αφορά εκείνη τη μέρα στην οικονομία, για το τι θα γίνει 5 μέρες στο ECOFIN, χωρίς να έχεις και πληροφόρηση. Γιατί θα γίνει, και δεν υπάρχει πληροφόρηση, δεν έχει ο Υπουργός Οικονομικών, θα έχουν αυτοί. Να το συζητάς ατέλειο, όταν το βομβαρδίζεις, να νομίζεις ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, ότι γίνονται λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, πουθενά πεθαίνει, και έχεις μια τόσο ωραία εικόνα σε τηλεόραση, μιλάω, δώσεις το ραδιόφωνο, και τη δίνεις στο τέλος. Είπες καλά λόγια για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Διακρίνω ότι υπάρχει μια καλή σχέση σεβασμού και εκτίμησης στο πρόσωπο του Στρατή Λιαρέλη και της Μαρίας Κούκλη. Βεβαίως. Κάνουν, δηλαδή, και πρέπει να το πω δημοσίως, αυτή τη στιγμή από τα δελτία ειδήσεων και τα κανάλια, την πιο σοβαρή προσπάθεια στο δελτίο ειδήσεων την κάνουν αυτοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Βγαίνει να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, είναι σε βάρος του δικού μου καναλιού. Ξέφυγαν από τα παράθυρα, κάνουν ένα δελτίο που είναι διαφορετικό. Βλέπω κάθε μέρα τον ανεώνων και προσπαθούν. Και μπράβο τους που τους δικαιώνουν και τα νούμερα. Κάνει νούμερα στα νεανικά του Αντένα στο δελτίο ειδήσεων που δεν μπορούσε να τα φανταστεί πριν από 4-5 χρόνια. Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν 10 πρόσωπα, νομίζω δεν είναι περισσότερα, στην ελληνική τηλεόραση, τα οποία θεωρούνται για μεγάλο κομμάτι του κοινού, τηλεοπτικού ή μη, ως πρότυπα ζωής. Είτε βγαίνουν από, μέσα από κάποιο reality, είτε είναι παρουσιαστές μιας εκπομπής, είτε οτιδήποτε. Είτε περιοδικά, με τα κομμάτια της ζωής τους να προβάλλονται. Θετικά. Πόσο προσοδοφόρο ζημιογόνο είναι αυτό για την κοινωνική μας ζωή? Εάν τα πρότυπά μας είναι τα άτομα που βγαίνουν από τα reality, πιστεύω ότι είναι καταστροφικό για τον κόσμο. Δεν διαβάσαμε την περασμένη εβδομάδα η Ευγενία Μανολίδη βγήκε για ένα προεδρικό γυναίκα της χρονιάς. Ισχύει αυτό για ένα τηλεοπτικό πρότυπο ή για ένα πρότυπο ζωής? Η Μανολίδη θα μπορούσε να είναι πρότυπο ζωής. Εγώ τη Μανολίδη δεν έχω καμία σχέση μαζί της, ούτε έχω συναντηθεί καν. Αλλά νομίζω ότι κάνει για την τηλεόραση, αλλά τι να σου πω τώρα. Θα πρέπει να πούμε πολλά πράγματα, δηλαδή, που έχουν και σχέση και με την παιδεία και με την ποιότητα της ζωής και με το τι οράματα και με τι αξίες και με τι αρχές έχουν διάφοροι και τι πουλάνε, τι στο διάολο πουλάνε την ψυχή τους κάποιοι, ας πούμε, τελικά για να μπορέσουν να πάρουν έστω και ένα λεπτό τηλεόρασης. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν οπωσδήποτε να είναι αναγνωρίσιμοι. Μπορεί να κάνουν οποιοδήποτε καράγκιοζηλίκη στη ζωή τους για να γίνουν αναγνωρίσιμοι. Και μετά τους πειράζει που το παίζουμε και εμείς στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Γίνονται μόνοι τους καραγκιόζηδες και εμείς τα παίζουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτοί μετά νομίζουν, επειδή τους γνωρίζει ο άλλος, ότι είναι κάτι σημαντικό. Σημαντικό δεν είναι να σε γνωρίζει ο άλλος. Σημαντικό είναι να σε σέβεται.